Λοιπόν, με τα σχολεία στις Ηλούσες δεν υπάρχουν, δεν έχουν έρθει δάσκαλοι. Ακόμα το σχολείο δεν έχει ανοίξει. Μας υποσχέθηκε ο κύριος Κελεπερτζής ότι θα στείλει κάποιον από εδώ από πτυχίο για να, μπορέσουμε να κάνουμε τον αγιασμό. Ούτε δάσκαλος υπάρχει, ούτε νηπιαγωγός. Δυστυχώς, με τους αποσπάσεις αυτές, τι έχει γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ γιατί έχουμε μείνει σε αυτή την κατάσταση. Κανονικά οι δάσκαλοι πόσοι είναι? Κανονικά οι δάσκαλοι στις Ηλούσες είναι τρεις, που είναι οι τρεις τάξεις, και έχει και έναν που είναι το ημερήσιο σχολείο και ένας που είναι για ειδικές ανάγκες. Κανονικά πέντε. Πέντε δάσκαλοι. Και η νηπιαγωγή? Η νηπιαγωγή είναι δύο. Δύο. Άρα μιλάμε για 7 εκπαιδευτικούς. 7 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι κανένας αυτή τη στιγμή δεν έχει παρουσιαστεί. Δυστυχώς με αυτό το σύστημα που κάναν τώρα, που βγήκαν οι συντάξεις, τι κάνανε, πώς έγινε, τι μπέρδεμα έγινε. Αυτό το πρόβλημα το είχε πέρσι τα ψαρά. Φέτος τα ψαρά υπάρχει, κάτι έχει γίνει εκεί πέρα, και το πρόβλημα υπάρχει στις Ηλούσες. Τι θα κάνεις, Μαργέφερο, τι θα κάνεις? Μου υποσχέθηκε ο κύριος Κελεπερτζής ότι θα στείλει τουλάχιστον έναν νηπιαγωγό και ένα δάσκαλο να μπορέσουμε να κάνουμε τον αγιασμό. Και μετά τις εκλογές υπόσχεται ότι θα μπορέσει να στείλει, αν το Υπουργείο του στείλει, τους αποσπασμένους. Άρα, θα φιλήσουμε με τα εκλογικά, δηλαδή. Εκεί έχουμε φτάσει, δυστυχώς.